Η Ευελίνα Παπούλια πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Ντένι Ηλιάδη, Μπούτσαρτ και συνεργάζεται για πρώτη φορά καλλιτεχνικά με τον πρώην σύζυγο τη, Γιώργο Λιάντο, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι μέχρι το 2001 και απέκτησαν μαζί μία κόρη. Η Αφροδίτη Λιάντο ερμηνεύει μάλιστα το τραγούδι τη ταινία, με την η αγαπημένη να χαρακτηρίζει αυτό το project ω οικογενειακή. Μιλώντα για τη νέα αυτή ταινία. Η Ευελίνα Παπούλια εξήγησε πω η ιδέα τη συμμετοχή της, της κόρη του προήλθε από το σκηνοθέτη Ντένι Ιλιάδη, ο οποίο ήθελε να δώσει στην ταινία έναν τόνο προσωπικό και οικείο. Ήταν μια ιδέα του Ντένι που σιγά σιγά χτίστηκε. Μια ταινία οικογενειακών υποθέσεων και στη ζωή και στην τέχνη. Υπάρχει ένα κλείσιμο ματιού και ένα χιούμορ από τον Ντένι, δήλωσε χαρακτήρα. Οι σχέσει σήμερα τη Ευελίνας Παπούλια με τον πρώην σύζυγο τη. Όσον αφορά τη συνεργασία τη με τον Γιώργο Λιάντο, η Ευελίνα Παπούλια αναφέρθηκε στι σχέσει που διατηρούν σήμερα και στην αρμονία που καταφέρνουν να έχουν, παρά το γεγονό ότι έχουν χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια. Η συνεργασία μας ήταν άψογη και αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός, οι σχέσεις μπορούν να είναι υγιείς και δημιουργικές, ακόμα και με Σε διαφορετικό σημείο η Ευελίνα Παπούλια μίλησε με αγάπη και υπερηφάνεια για την κόρη της, Αφροδίτη Λιάντου τονίζοντας ότι έχει όνειρα και φιλοδοξίες. Η Αφροδίτη είναι ένα νέο παιδί με όνειρα, φιλοδοξίες, και έφυγε δημιουργία και πολλά ταλέντα που πιστεύω πως θα τα ανακαλύπτει σιγά σιγά, δήλωσε η ηθοποιός, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η κόρη της έχει μπροστά. Η Ευελίνα Παπούλια αναφέρθηκε και στο ρόλο της ως μητέρα, τονίζοντας ότι δεν είναι παρεμβατική και αφήνει την κόρη της να χαράξει το δικό της δρόμο. Γενικά η παρεμβατικότητα με ενοχλεί. Στερεί από τον άλλον την ελευθερία τόσο στην πορεία του όσο και στη δική μου. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι χαρακτηριστικό μου.